Γεια χαρά σε όλους, είμαι ο Dr. Teddy και σήμερα θα σας δείξω ένα πολύ ωραίο plugin για το WordPress που μπορώ από το dashboard να χρησιμοποιήσω εικόνες που βρίσκω στο artsplash.com. Εάν θυμάστε, είχαμε δει ένα βίντεο για το που βρίσκω δωρεάν φωτογραφίες στο ίντερνετ, φωτογραφίες που δεν υπάγονται σε πνευματικά δικαιώματα και μπορώ ελεύθερα να τις χρησιμοποιήσω στο site μου, στην παρουσίασή μου, να τις επεξεργαστώ, να τις κάνω ό,τι θέλω. Μία από αυτές τις σελίδες είναι το unsplash.com με πάρα πολλές φωτογραφίες, με πάρα πολύ υλικό για διάφορα θέματα και υπάρχει ένα plugin που το ανακάλυψα τώρα πρόσφατα, αυτό εδώ, το Instant Images, που μπορώ μέσα από το dashboard να κατεβάσω αυτομάτως μία εικόνα από το Unsplash, να ψάξω και να κατεβάσω μία εικόνα από το unsplash.com και να τη χρησιμοποιήσω στην σελίδα μου. Πάμε στα plugins, δηλαδή είμαστε στη σελίδα μας. Πώς εγκαθιστώ plugin, πατάω Add New. Κάνω Search Instant. Βλέπετε, βγάζει αυτομάτως αποτελέσματα. Ορίστε, είναι αυτό εδώ, το Instant Images. Πατάω Install Now. Περιμένω λίγα δευτερόλεπτα, ένα λεπτό. Και Activate, το ενεργοποιώ. Το plugin μου έχει μπει στη λίστα με τα εγκατεστημένα plugins του site μου και τώρα πειράζω κάποια πράγματα, έχει κάποια settings. Πού είναι τα settings? Είναι εδώ στο Media. Μπήκε ένα νέο μενού, μια νέα επιλογή Instant Images. Την πατάω και πλέον έχω πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο του Unsplash, βλέπετε, μέσα από το dashboard του WordPress. Μπορώ εδώ να ψάξω, ξέρω εγώ, computer, πατάω Enter και μου εμφανίζει εικόνες που έχουν σχέση με υπολογιστές. Σημαντικό, και μάλιστα μου λέει ότι βρήκε 15.641 εικόνες, μου βγάζει και το αποτέλεσμα. Πατάω λίγο τα settings, γιατί είναι λίγο σημαντικό πράγμα αυτό εδώ πέρα. Μου λέει πόσο μέγεθος, το μέγεστο μέγεθος μάλλον, που θα έχει η εικόνα που θέλω να κατεβάσω και να χρησιμοποιήσω στο site μου. Μέγεστο μέγεθος. Την κάνει resize ανάλογα με το πλάτος ή το ύψος. Θέλω να... Το 1600 μου φαίνεται λίγο μεγάλο, το κάνω 1280 και το μέγιστο ύψος το κάνω 720. Και πατάω Save για να αποθηκευτούν αυτές οι ρυθμίσεις. Πάω ξανά στο Instant Images. Ψάχνω πάλι κάτι, mountains, έχει αυτά τα ωραία τοπία και πηγαίνοντας το ποντίκι μου πάνω από την εικόνα έχει πρώτον ένα γρανάζι εδώ που μπορώ να αλλάξω το όνομα του αρχείου αν θέλω που θα κατεβεί, τον τίτλο που είναι από το που μου δείχνει ποιος την έβγαλε τη φωτογραφία, να αλλάξω το alt text που έχει σημασία για το SEO. Δεν τα πειράζω προς το παρόν, πατάω cancel ή μπορώ να κάνω κλικ πάνω στην εικόνα κατευθείαν και βλέπετε βγαίνει downloading image, resizing image και το πράσινο tick σημαίνει ότι άμα πάω στο library η εικόνα που διάλεξα είναι εδώ πέρα. Και μάλιστα αν την πατήσω πάνω για να δούμε λίγο πώς κατέβηκε, είναι 1080 επί 720, δηλαδή πήρε
τις ρυθμίσεις που είχα κάνει πριν στο ύψος 720, άλλαξε και το πλάτος και αναλογικά και την κατέβασε στον υπολογιστή μου. Και μάλιστα έχει και πολύ μικρό μέγεθος σε σχέση με την αρχική που φαντάζομαι, αν την ψάξουμε εδώ στο Unsplash, θα είναι τεράστια. Πάω στο Library πάλι. Τώρα, μπορώ όμως το Instant Images να το χρησιμοποιήσω την ώρα που ανεβάζω, δημιουργώ ένα καινούριο post ή μια καινούρια σελίδα. Ας πάω στα posts, πατάω Add New, εξαιρετικό εργαλείο, έχω ενθουσιαστεί. Πατάω Add New, γράφω τον τίτλο του post. Ξέρω εγώ φωτογραφίες από το Unsplash. Βάζω περιεχόμενο. Βάλω κόμμα ένα text block. Βάζω και ένα heading. Και το heading αυτό το κάνω να είναι H1, εδώ δεξιά στις ρυθμίσεις, αν θυμάστε, του Gutenberg. Και τώρα πατάω αυτό το κουμπάκι, αυτό το κεραυνό που εμφανίστηκε εδώ πάνω, επειδή εγκατέστησα το Instant Images Plugin. Το πατάω. Βλέπετε, βγαίνει μια λίστα με τις φωτογραφίες. Κάνω και εδώ μια αναζήτηση. Ας ψάξω Sea, θάλασσα, πατάω Enter και μου εμφανίζει εικόνες σε σχέση με την θάλασσα. Αν πατήσω κλικ εδώ πάνω, κατεβαίνει η φωτογραφία, την κάνει και resize, έχει μπει μέσα στον υπολογιστή μου. Οπότε αν έρθω εδώ και θέλω να βάλω ένα image block από το Media Library, να την εικόνα, την έχει κάνει και resize που λέγαμε πριν, πατάω select και η εικόνα μπήκε κατευθείαν μέσα. Ψάχνοντας, πατάω συν για να βάλουμε ακόμα ένα block, ακόμα μία εικόνα. Ψάχνοντας, εδώ η αναζήτηση έχει και αυτά εδώ τα φίλτρα που είναι εξαιρετικά χρήσιμα. Δηλαδή, αν ψάξω πάλι ίντερνετ ας πούμε, πατάω Enter, μου βγάζει εικόνες που είναι σχετικές με το ίντερνετ. Μάλιστα, μπορώ να του πω, θέλω να μου εμφανίσεις εικόνες που είναι landscape, ο προσανατολισμός τους, ή portrait. Δηλαδή με την κάθετη πλευρά ας πούμε λίγο μεγαλύτερη ή τετράγωνες. Για κάποιο λόγο μπορεί κάποιος να θέλει τετράγωνες. Πατάω Load More Images, μπορεί να μου βγάλει και περισσότερες εικόνες, αν βρει, μάλλον δεν βρίσκει. Βλέπετε έχει βρει μόνο 3, στο Portrait βρήκε 348, στο Landscape βρήκε 305. Τι κατεβάζει? Τι κάνει resize? Βλέπετε όλα γίνονται on the fly, δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Και πάω στο Media Library και η εικόνα αυτή με την πινακίδα αυτή που λέει Internet έχει μπει στο Media Library και μπορώ να τη χρησιμοποιήσω πλέον σε δικό μου post. Υπενθυμίζω ότι με τις δωρεάν εικόνες δεν κάνουμε υπερβολές, ιδίως σε ένα κανονικό business site, στη δικιά μου ιστοσελίδα, της δουλειάς μου, της επιχείρησής μου, του συλλόγου μου, του γραφείου μου, δεν χρησιμοποιώ εκατοντάδες έτοιμες εικόνες, είτε από το Unsplash είτε από παρεμφερείς σελίδες, βγάζω δικές μου φωτογραφίες. Αυτό ήταν το μικρό βίντεο της ημέρας, ένα πάρα πολύ ωραίο plugin για να χρησιμοποιούμε εικόνες, ιδίως όταν πειραματιζόμαστε και όταν κάνουμε design σε μια σελίδα. Θα το χρησιμοποιήσουμε από εδώ και πέρα αρκετά. Είμαι ο Dr. Teddy. Μην ξεχάσετε να γραφτείτε στο κανάλι μου για να ενημερώνεστε άμεσα
για καινούργια βίντεο, τουλάχιστον 2 βίντεο την εβδομάδα περίπου ανεβαίνουν, και μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι πολύ πολύ καλά.